Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Σημαντικά ωφέλη από την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογόνων ανθράκων διαβλέπει ότι θα προκύψουν για την Ελλάδα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο insider.gr. Ο κύριος Σταθάκης μιλάει για τις ενεργειακές προκλήσεις, το κόστος της ενέργειας αλλά και τις αποκρατικοποιήσεις, οι οποίες όπως αναφέρει θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους. Ξεπερνά τα 9 δισεκατομμύρια ευρώ το συνολικό κόστος από την επιστροφή των δώρων και των περικοπών του 2012 στο σύνολο των συνταξιούχων, συνιστώντας δημοσιονομική βόμβα για το ασφαλιστικό σύστημα αλλά και την ίδια την ελληνική οικονομία. Μέχρι χθες είχαν υποβληθεί 163.000 αγωγές. Η έκβαση των αγωγών που υποβάλλουν καθημερινά οι συνταξιούχοι είναι αμφίβολη, παρότι οι νομικοί κύκλοι τονίζουν πως αγωγές οι οποίες είχαν ήδη ασκηθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2015 θα ευδοκιμήσουν. Όσο για τις αγωγές που ασκούνται τώρα, οι απόψεις διείστανται. Από σήμερα 5η 1η Νοεμβρίου και ως το Σάββατο 15 Νοεμβρίου θα διαρκέσουν οι ενδιάμεσες φθινοπορεινές εκπτώσεις προκειμένου αφενός να τονωθεί η αγοραστική κίνηση κατά την περίοδο πριν τις γιορτές αλλά και οι καταναλωτές να είναι σε θέση βέβαια να αγοράσουν τα προϊόντα που επιθυμούν σε καλύτερες τιμές. Να σημειώσουμε πως την πρώτη Κυριακή των ενδιάμεσων εκπτώσεων, στις 4 Νοεμβρίου δηλαδή, η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων στο νομό είναι προαιρετική και όχι υποχρεωτική. Τοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον γενικό δείκτημα να κυμαίνει σε 639,59 μονάδες, καταγράφοντας απόλυση 0,09%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.